Θέλει προσοχή σε κάθε περίπτωση σε αυτά. Μη σε πιάνει ο ενθουσιασμός του γάμου και σε τυφλώνει ο έρωτας. Εκεί είναι που είσαι ευάλωτος. Λεφτά είναι εδώ, δεν είναι αστεία. Είσαι ευάλωτος, είσαι πολύ ευτυχισμένος. Εκεί πας μόνος και τα κανονίζεις αυτά. Δεν χρειάζεσαι ενδιάμεσο πρώτα απ' όλα. Το πούμε αυτό. Δεν υπάρχει λόγος ενδιάμεσου. Ναι. Έτσι. Πας στο κτήμα που θες να πας, πας στο ξενοδοχείο που θες να πας, πας στην ταβέρνα που θες να πας μόνος σου και τα ρυθμίζεις μόνος σου. Και κυρίως χωρίς συγγενείς. Α, μπράβο. Γιατί άμα είναι καμιά πεθερά από δίπλα, σε κοιτάει η κυρία Καλιαμάντη καλά-καλά και σου λέει: Δεν πιστεύω να μου τσιγκουνευτείς εδώ. Πάνω στη χαρά την μεγάλη. Όλοι ακούνε την πεθερά και εσείς που το λέτε δεν ξέρω μήπως την ακούτε. Θέλει προσοχή, κυρία Καλιαμάντη. Κοιτάξτε. Λέμε στον κόσμο, προσέξτε τους πατριώτες. Πού να ξέρουν εδώ, κανονίζει ένα ζευγάρι να πάει να παντρευτεί. Και στο παραπέντε, ενώ στέλνει τους ανθοδέτες κλπ, του λένε ότι δεν υπάρχει κτήμα. Τι να πει στον κόσμο. Τρελαίνεσαι. Γιατί είναι έξω, άκουσα γιατί είναι έξω. 22 ζευγάρια έχει εξαπατήσει αυτή η συγκεκριμένη κυρία. Θα πρέπει όμως όλοι να πάνε να υποβάλουν μήνυση, γιατί το ποσό αν έρχεται... Τη απάτη αν έχετε πάνω από 150.000 ευρώ. Τι λέτε εδώ, πολλά τα λεφτά. Οπότε πάνω από 120.000 ευρώ είναι κακούργημα. Που σημαίνει ότι ενημερώνει ο εισαγγελέας. Το θέμα να αποδείξεις έχουν, κύριε Καλιαγμάνη, αυτοί. Γιατί έδιναν 5-10 χιλιάρικα προκαταβολή. Έπαιρναν καμιά απόδειξη από πουθενά. Όποιος τα έδινε μαύρα. Γι' αυτό το λέω. Όποιος τα έδινε μαύρα. Γιατί αλλιώς αν έχεις αποδείξεις, πας στον εισαγγελέα και τον κλείνεις μέσα. Αλλά φοβάμαι ότι πολλοί δεν θα έχουν καν απόδειξη. Αν δεν επίσης, έχουν απόδειξη τι είναι μαύρα τα χρήματα, υπάρχει έχουν πρόβλημα. Και άλλη μια πρακτική. Δώστε μου, κάντε μου εσείς την εξόφθηση να προλάβουμε να κλείσω το κτήμα, να σου κάνω και την μεγάλη έκπτωση. Και δώστε μου τα στοιχεία να σου στείλω το τιμολόγιο. Ξέρετε εσείς κανένα απατεώνα που δίνει αποδείξεις. Μην το είδατε. Απατεώνα που δίνει αποδείξεις, εγώ δεν έχω δει. Όχι. Μέχρι τώρα. Επομένως, το πιθανότερο μην έχουν τίποτα οι άνθρωποι. Ούτε καν χαρτί στα χέρια του. Μα γι' αυτό είναι προφανώς έξω ακόμα αυτή η κυρία. Πιστεύω ότι έχουν μαζευτεί πολλές μηνύσεις και πλέον θα έχει πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να. Μα λέει τώρα έφυγε από εκεί και πήγε στην Ανάβησο. Δραστηριοποιείται σε ένα κτήμα στην Ανάβησο, λέει το ρεπορτάζ. Τώρα προφανώς έχει πάει σε ένα κτήμα που υπάρχει. Είναι παρκτό, είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό και εκεί ας πούμε προσπαθεί να βγάλει και χρήματα που δεν είναι από τις απάτες. Αλλά εγώ λέει παιδιά, την ξέρω τη δουλειά. Αυτό είναι καταγεγραμμένο. Απόδειξε ότι είχα κλείσει, σου λέει δουλειές. Βεβαίως. Είναι καταγεγραμμένες οι απάτες όμως. Οπότε νομίζω ότι πολύ σύντομα θα πάρει το δρόμο τη συγκεκριμένη κυρία. Μακαριά, πάμε τώρα και στο άλλο μεγάλο θέμα που μας αφορά όλους, κύριε Καλιαγμάνη, το θέμα της απάτης της Νοθείας και της απάτης των καυσίμων. Εδώ τι συμβαίνει τώρα, υπάρχει από ό,τι καταλαβαίνουμε και σύγκληση με το οργανωμένο έγκλημα, με την Greek Mafia. Αυτό το ξέρουμε φυσικά. Συμβόλαια θανάτου και αίμα. Σκαφτούρος, Ρουμπέτης, Μίτσης, Ζαμπούνης είναι αυτοί που ηγετικά στελέχη της Greek Mafia. Αφανείς ιδιοκτήτες πρατηρίων καυσίμων που δολοφονήθηκαν. Οι τρεις περιπτώσεις από αυτές έχουν εξιχνιαστεί. Δολοφονίες που έγιναν, που πίσω φαίνεται ότι κρύβονται μέλη της ρωσογεωργιανής μαφίας, των Βορ Βι Ζακόνε. Για λαθρεμπόριο καυσίμων, δραστηριοποιούνται σε λαθρεμπόριο καυσίμων και τσιγάρων, αλλά εδώ ακούστε να δείτε. Ναι. Εγώ σας πω, ας φέρω ένα παράδειγμα με έναν επίρροκο αστυνομικό, ο οποίος προφανώς είναι κλέφτης. Μένει στο σώμα? Όχι. Γιατί στην περίπτωση αυτή που βλέπουμε ότι υπάρχουν πρατήρια που δίνουν νοθευμένα καύσιμα, με καταλήτες νοθευμένα, που καταστρέφουν τις μηχανές των αυτοκινήτων, αυτοί ξανανοίγουν. Γιατί μένουν ανοιχτά αυτά τα πρατήρια? Δεν έπρεπε να τους παίρνουν την άδεια διαπαντός? Χαίρομαι πολύ, βέβαια. Βάζουν μια κορδέλα δύο μέρες και μετά από δύο μέρες ξανανοίγει και καλά η υπονοσία. Γιατί λέτε ότι ξανανοίγουν? Ο άνθρωπος είναι κλέφτης. Ναι. Είναι κλέφτης. Δημιουργεί πρόβλημα. Κάποιες διασυνδέσεις θα έχει αυτός για να ξανανοίγει. Εσείς τι φαντάζεστε τώρα από αυτό που. Αυτό ότι μπορείτε να φανταστείτε. Κάπου πατάει αυτός. Πιο πάνω δεν πας. Το ζήτημα είναι, ακούστε να δείτε. Εδώ βλέπουμε ότι και η ΑΔΕ με δύο ηλεκτρικούς μηχανισμούς που ανακοίνωσε θα δημιουργήσει θα κάνει συνεχείς ελέγχους. Δεν είναι μόνο το ζήτημα όμως η έλεγχη. Όπου βρίσκουν κάποιον ο οποίος έχει καταλήτες, χρησιμοποιεί καταλήτες, λαθρεμπόριο ή κλέβει κάψιμα, θα πρέπει να το κλείνουν, θα πρέπει να το αφαιρούν την άδεια. Εκεί είναι το μυστικό. Τώρα, και να αναφέρεται κιόλας. Ότι εδώ έκλεισε λόγω απάτης, κλοπής, νοθείας, πρέπει να τα βλέπει και ακόμη να ξέρει ο κόσμος. Είδαμε ότι ο Χρυσογοήτης κάνει μια καινούρια διεύθυνση για να αντιμετωπίσει το οργανωμένο έγκλημα. Εγώ θα πω και οι υπηρεσίες όπως λειτουργούσαν, λειτουργούσαν σωστά. Εντάξει, ο άνθρωπος
φαίνεται ότι έχει καλή πάντως, πρόθεση. Πάντως, κύριε Καλιαχμάνη. Δεν μπορούμε να πούμε. Mm-hmm. Εντάξει, και θα χρειάζεται η αστυνομία, χρειάζεται yeah. αλλαγές. Αλλάζουν τα δεδομένα του εγκλήματος, χρειάζονται αλλαγές, χρειάζεται εξειδίκευση προκειμένου να αντιμετωπιστούν. Δολοφονίες, βόμβες, σε ρουχάδικα, παπουτσάδικα, η αλλοπολία δεν έχουμε. Όμως, σε βεζινάδικα έχουμε. Έτσι. Κάτι μπορεί να λέει να αυτό. Αφήσουν, μάλλον. Να τον αφήσουν να το πάει μέχρι τέλος, αυτό θα πω. Καλημέρα κύριε Καλιαχμάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ευχαριστούμε, να είστε καλά. Καλημέρα.